Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς ότι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την τοπική διοίκηση δεν υλοποιήθηκαν, κατέθεσε και την ομιλία του. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ήταν η συνέχεια των δραστικών ανατροπών, ικανοποιώντας τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επερώτηση είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων ανατροπών στη λειτουργία και το ρόλο της τοπικής διοίκησης που νομοθετήθηκαν την τελευταία 20ετία. Οι ανταστικές ανατροπές, όπως επανειλημμένως έχει αναδείξει το ΚΚΕ, έχουν δρομολογηθεί από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη και με όλες τις άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο πέρασμα της εντλαϊκής επίθεσης. Ως ΠΑΣΟΚ δεν έχετε μείνει πίσω από αυτές τις ανατροπές, είστε και υποτεργάτες, όπως το λέτε. Όλες αυτές συνδέθηκαν με τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την ένταση της φοροεπιδρομής και την επιβάρηση του λαϊκού εισοδήματος, όπως με τη μεταφορά του ένφια αυτού του άδικου φόρου που πρέπει να καταργηθεί στους Δήμους, με την οποία συντάσσεται, όπως ανήκει το ΠΑΣΟΚ, έτσι συνάγεται και από την τοποθέτηση του κ. Καμίνη. Οι μεταρρυθμίσεις συνδέθηκαν με την συρρήκνωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, με την ανταπόδοση και τις ιδιωτικοποιήσεις στην πρόνοια, υγεία, παιδεία, με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομές, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών από μόνιμο προσωπικό. Η στοχοπροσύλωση στις πράσινες ψηφιακές επενδύσεις, στην προώθηση των πανάκριβων ΑΠΕ, είναι ο βασικός κοινός άξονας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαπερνά ως κυρίαρχη αντίληψη την πλειοψηφία των οργάνων της τοπικής διοίκησης, όπως βέβαια και την ηγεσία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Σε αυτό το έδαφος επιδιώκεται και προβάλλεται η ενίσχυση των Δήμων με νέα επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία, με κύριο στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών πόρων, γη, δάση, ακτές και άλλες κρατικές υποδομές που παραδίνονται στο τουριστικό και άλλο κεφάλαιο, τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων και με όρους επιβάρησης της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την προώθηση των ΑΠΕ με οδηγό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της απελευθέρωσης ενέργειας που απογειώνει την τιμή της κιλοβατόρας, βυθίζοντας στην ενεργειακή φτώχεια διευρυμένα τα λαϊκά στρώματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ίδιας των ίδιων των Δήμων. Έχουμε τη συνδρομή της τοπικής διοίκησης όλη αυτή την περίοδο στην αντικατάσταση των λειτουργικών περιοχών. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι αποσιάζουν προκλητικά από το πεδίο παρέμβασης τοπικής διοίκησης και των φορέων της οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντισεισμικής οράκησης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Οι ελεύθεροι χώροι και οι παραλίες που έχουν απομείνει παραδίνονται έναν προς ένα στο ιδιωτικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Κοινωνικές δομές και υποδομές, υγείας πρόνοιας, σχολικής στέγης, αθλητισμού, πολιτισμού συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών και να παραδίδονται σταθερά στο ιδιωτικό κεφάλαιο με μοχλό τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με μοχλό τα λογής σε προνοσιακά προγράμματα αποδομείται ό,τι έχει απομείνει από τις δημόσιες προνοιακές δομές για το παιδί, την οικογένεια, τα γυρατιά. Με χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη το χρηματοδοτικό πρόγραμμα των βάουτσες στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, με τα οποία ενισχύσατε τις ιδιωτικές δομές σε βάρος των δημοτικών, που συρρυκνώνονται, που κλείνουν, όπως πρόσφατα με ερώτηση φέραμε το κλείσιμο δομών στο Ωριόκαστρο και στα Γραβενά. Με οδηγό την απαγόρευση των προσλήψεων, τη λογική της ανταπόδοσης σε υπηρεσίες, τη λεγόμενη αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων, την ορμητική είσοδο αναπτυξιακών οργανισμών και δικτύων που θα υποκαταστήσουν στην πορεία το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών μακριά από τον έλεγχο και την ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι ιδιωτικοποιήσεις δημοτικών υπηρεσιών. Ήδη
ο τομέας καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, παραδίδοντας στους εργολάβους με πρίκα τα ανταποδοτικά τέλη και το φθηνό εργατικό δυναμικό του νόμου Χατζηδάκη. Οι τεχνικές υπηρεσίες επίσης και οι υπηρεσίες δόμησης. Η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των Δήμων έχει περάσει στα αζήτητα των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ με περιτύλιγμα τη λεγόμενη οικονομική αυτονομία και αυτοτελεία των Δήμων. Οι φόροι και τα τέλη των οικοκυριών έχουν υπερκεράσει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τους ΚΑΠ, τους λεγόμενους. Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων πάνω από 200 μέχρι τώρα στους Δήμους και τις περιφέρειες, χωρίς τους αναγκαίους πόρους, συνοδεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με την ψευτιά ότι θα βοηθήσει να λυθούν λαϊκά προβλήματα γιατί είναι πιο κοντά στον πολίτη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών με χαρακτηριστικές στις προνοιακές δομές και υπηρεσίες, τον πολιτισμό, αθλητισμό, τις υπηρεσίες ίδρυυσης. Οι ανταστικές θεσμικές ανατροπές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο όνομα της κυβερνησιμότητας των Δήμων άλλαξε προς το αντιδραστικότερο το εκλογικό σύστημα και την θεσμική συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων της τοπικής διοίκησης με αποτέλεσμα τα δημοτικά συμβούλια να μετατρέπονται σε διακοσμητικά όργανα και σε παρακολουθητές της πολιτικής των Δημάρχων και της εκάστοτε κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας αποφασιστικές αρμοδιότητες στον Δήμαρχο και τις οικονομικές επιτροπές. Η νέα ρύθμιση που απαγορεύει στην αντιπολίτευση να φέρνει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δείχνει ότι οι ανατροπές έχουν συνέχεια. Το κράτος και οι Δήμοι δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Η αναδιανομή του πλούτου σε όφελος του εγχώριου του ξένου κεφαλαίου είναι αυτή που διαπερνά ένα προς ένα και όλους μαζί τους θεσμικούς φορείς του κράτους, τις διοικητικές λειτουργίες και αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στους προϋπολογισμούς τους, που τελικά δείχνουν ποιος πληρώνει και ποιος σταθερά ωφελείται από αυτή την πολιτική. Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε απέναντι σαν δραστικές αλλαγές. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να οργανώνουμε την πάλη, τη διεκδίκηση μέσα από τις γραμμές του εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και στα συμβούλια της τοπικής διοίκησης, ενάντια σε κυβέρνηση και τοπικές αρχές που προωθούν τις αντιδραστικές ανατροπές. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΚΕ καλεί σε συμπόρευση εργατικές λαϊκές δυνάμεις, τις καλεί να εγκαταλείψουν τις δυνάμεις του κεφαλαίου κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά και να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην αντιδραστικοποίηση του πλαισίου δράσης και λειτουργίας της τοπικής διοίκησης συνολικά για την ανατροπή της πολιτικής που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για να ανοίξει ο δρόμος για οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας με κύριο κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.